επειδή ο κόσμος, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, προβληματίζεται. Ξέρετε, όταν η μία περίπτωση αναδεικνύεται μετά την άλλη, εγώ πραγματικά ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και υπεύθυνος σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς στο Παγνί, αν γίνεστε ο ίδιος δέκτης απορριών ή κάποιας έκδηλης ανησυχίας από τους πολίτες που σπέβδουν να εμβολιαστούν αναφορικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και έχει σημασία η τοποθέτησή σας επ' αυτού. Ναι, κοιτάτε. Το πρώτο θέμα που έθιξα είναι η ανάγνωση των αριθμών. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάγνωση των αριθμών, οι αριθμοί διαβάζονται ως πιθανότητες. Και όπως ξέρετε και οι ανακοινώσεις επίσημες και του ΕΜΑ, αλλά και πολλών άλλων ρυθμιστικών οργανισμών, αναφέρουν, υπάρχει μια διακύμαση για αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις των θρομβώσεων, είτε φλεβικών είτε αρτηριακών. Το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάει από περίπου 1 στις 100.000. Αν θα διαβάσει κανένας προσεκτικά σημερινές ανακοινώσεις 2 πολύ μεγάλων περιοχών, περιφερειών του Καναδά, ιδιαίτερα το Οντάριο, κάνει αναφορά για 1 στις 60.000. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και εύκολα ο λόγος μπορεί να παρερμηνευτεί. Νομίζω ότι ο εμβολιαζόμενος πρέπει να έχει την πλήρη ενημέρωση από τον γιατρό του για την πιθανότητα που τρέχει, που διατρέχει ο ίδιος, αλλά προσέξτε, όχι με γενικούς αριθμούς, δηλαδή γενικές αναφορές, περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Αν θα ακούσετε και διαβάσει κανένας και τις ιστοσελίδες, θα έλεγε κανένας ότι, και μάλιστα πρόσφατες ανακοινώνουν ότι αν γίνουν 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί από την Άστρα Ζένεκα, οι περιπτώσεις, αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις θα είναι 6 έως 7. Αν διαβάσει κανένας τώρα στην Κρήτη, ήδη έχει 2 πάρα πολύ πιθανές καταγραφές. Και φυσικά ο αριθμός των εμβολιαστέντων με Άστρα Ζένεκα δεν είναι 1 εκατομμύριο. Αυτό το λέω για να καταλάβει κανένας ότι όταν διαβάζει τους αριθμούς, οι αριθμοί δεν διαβάζονται ως απόλυτες σημάνσεις, αλλά ως πιθανολογικός στοχασμός, με όρους πιθανότητας. Στατιστικά όμως, κύριε Λιονί, λέτε εσείς οι επιστήμονες ότι είναι σπάνιοι οι θρόμβοι, έτσι. Εδώ σε αυτή την περίπτωση, επιτρέψτε μου λίγο, έχουμε 3 ύποπτα περιστατικά στην Κρήτη. Γι' αυτό τι λέτε? Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Λέω την ανάγνωση των αριθμών, κυρία Σαλαπάτα. Και λέω ότι η πληροφορία γενική που δίδεται πόσες περιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό δεν είναι σωστή. Διότι όταν κάποιος ενημερώνεται, θα πρέπει να ενημερώνεται για τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί, ως προς ηλικιακή ομάδα, ως προς την ηλικία και ως προς το φύλο. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή, και αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και ο κύριος Σαχίνης το έχει θίξει στον 984 αυτό το θέμα, ότι οι αριθμοί πρέπει να είναι σταθμισμένοι, όχι απόλυτοι αριθμοί, και όχι αριθμοί ως προς το γενικό πληθυσμό, αλλά ως προς την ηλικιακή ομάδα και το φύλο. Αν έχει κανένας τέτοια δεδομένα, πιθανόν η αναλογία να είναι μικρότερη από αυτές που διαβάζεται. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τους αριθμούς και μάλιστα σταθμισμένους στο φύλο και στην ηλικιακή ομάδα. Και μετά από εκεί, μαζί και τους άλλους παράγοντες που θα πρέπει να λάβει κανένας για να πάρει την απόφαση. Η απόφαση, κυρία Σαλαπάτα, ενός εμβολιασμού δεν λαμβάνεται μόνο επί τη βάση των παρενεργειών, αλλά και επί τη βάση των πιθανών ή του κινδύνου που έχει. Έτσι λοιπόν θα ζυγιάζει ο προσωπικός γιατρός τους κινδύνους που έχει ο ίδιος ο εμβολιαζόμενος, τα ωφέλη και τις πιθανές παρενέργειες. Δεν είναι εύκολη διαδικασία και δυστυχώς αυτή η λήψη της απόφασης, που είναι μία συνεργασία του γιατρού με τον ασθενή, δεν ισχύει όχι μόνο στον εμβολιασμό σήμερα, αλλά δεν ισχύει ακόμη και σε άλλες σοβαρές αποφάσεις. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ως χώρα υστερούμε σε αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε «share decision making», δηλαδή ανταλλαγμένη πληροφορία με βάση την τεκμηρίωση. Είναι από τα ζητήματα που κάποια φορά πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στο θέμα που και εσείς θίξατε προλίγου, σε ό,τι αφορά τα της κίτρινης κάρτας. Τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του 35χρονου, αν θεωρείτε ότι
καθυστέρησε το διαδικαστικό και αν γνωρίζετε ποιοι είναι εκείνοι που ενημέρωσαν την αρμόδια επιτροπή και πότε. Γιατί δηλαδή κοινώς χρειάστηκε αυτό να συμβεί μόλις το περασμένο Σάββατο, όπως ακούσαμε να λέει και η κυρία Θεοδωρίδου χθες. Δεν ξεφεύγω από την ερώτηση που μου κάνατε αν προσωπικά μέσα από την εμπειρία στον εμβολιαστικό κέντρο του Παγνή, αν πραγματικά δέχομαι ή οι συνάδελφοί μου δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Επειδή δίδω την προσωπική μου, το προσωπικό μου τηλέφωνο, όχι για τίποτα άλλο, γιατί για μένα είναι μια ουσιαστική διαδικασία μάθησης. Παίρνω την ημέρα τουλάχιστον 10 με 15 τηλεφωνήματα. Με παίρνουν. Οι αιτιάσεις τους είναι ποικίλες. Δεν είναι σαφέστατα σοβαρά θέματα. Είναι μέτριες αναγνώσεις και αντιλήψεις συμπτωμάτων που μπορεί να συνδέονται ή που μπορεί να μην συνδέονται με τον εμβολιασμό. Που σημαίνει υπογραμμίζεται. Είναι και ένα θέμα που είναι κατανοητό και έχει γίνει κατανοητό και θα ρωτήσετε και την διοικήτρια συνέβδομη είπε, γιατί γίνεται μια σοβαρή συζήτηση αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή να υπάρχει μια υπεύθυνη τηλεφωνική γραμμή που θα μπορούν όλοι οι εμβολιαζόμενοι να μπορούν πραγματικά να παίρνουν πληροφορίες. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και δικαίωμα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Το τηλέφωνο δηλαδή φέρνει σε επαφή τον γιατρό του εμβολιαστικού κέντρου, αλλά και τον προσωπικό γιατρό που είναι ο απόλυτα υπεύθυνος και τον ίδιο τον ασθενή. Υπάρχει αρκετά θέματα, αρκετές συζητήσεις και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος αγωνιά και αναζητά πλήρη πληροφορία, αλλά από τεκμηριωμένα χείλη. Τώρα όσον αφορά την κίτρινη κάρτα. Κοιτάτε, για να μην μιλήσει κανένας για την περίπτωση, θα παρακαλούσαμε πολύ και αυτό είναι κύριο μήνυμα προσωπικά και ελπίζω και πολλοί συνάδελφοι το μεταφέρουν. Είναι υποχρέωση γιατρών και φαρμακοποιών η χρήση της κίτρινης κάρτας μετά από οποιαδήποτε πληροφορία που θα πάρουν, όχι μόνο από τον εμβολιαζόμενο αλλά και από οποιοδήποτε ασθενή τους ή πελάτη τους που πραγματικά θα έχει την εμπειρία τέτοιων παρενεργειών. Όμως, και αυτό να το τονίσουμε κυρία Σαλαπάτα, είναι και δικαίωμα και γι' αυτό το λόγο μέσα από την εκπομπή σας και προσωπικά, αν μου επιτρέπετε το πρώτο ενικό, δεν το συνηθίζω, να καλέσω όλους τους ανθρώπους που ακούν να μάθουν τι είναι η κίτρινη κάρτα, ένα σημαντικό δικαίωμα δικό τους, να μπορούν πραγματικά, είναι εύκολο να το βρουν, είναι εύκολο να αποκτήσουν ένα κωδικό πρόσβασης μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦΟ. Και αν δεν θέλουν να αποκτήσουν, μπορούν να την εκτυπώσουν και να τη στείλουν και ταχυδρομικά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη ενός username και ενός password. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να μεταφέρουν όλα τους τα συμπτώματα, όλες τους τις εμπειρίες. Πολύ εύκολα είναι τα πεδία και τα πλαίσια που έχει η εκτυπωμένη κάρτα. Διότι μέσα από εκεί μαθαίνει και ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων, μαθαίνει και η φαρμακοεπαγρύπνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μπορούμε να έχουμε δεδομένα καλύτερους αριθμούς για να μπορούμε πραγματικά και τα μικρά και τα ήπια αλλά και τα σοβαρά συμπτώματα να τα καταγράψουμε και αυτά να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι δικαίωμα των ανθρώπων και θα πρέπει αυτό το δικαίωμα να μεταφερθεί όχι μόνο μέσα από εμάς αλλά να φτάσει στον κάθε πολίτη. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Που σημαίνει δηλαδή με άλλα λόγια το ότι η κίτρινη κάρτα δεν θα περιμένουμε την κίτρινη κάρτα να τη συμπληρώνουμε όταν θα έχουμε ένα σπάνιο θέμα όπως αυτό που αναφέρατε. Ακόμα πιο απλά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει μια παρενέργεια πολύ απλή, μια αλλεργία, εξανθήματα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συμπληρώσαμε κάρτες με συμπτώματα διάρρεια και με το εμβόλιο της Pfizer τις δύο πρώτες μέρες. Χαιρόμαστε που είμαστε από τους πρώτους γιατί μετά από μία εβδομάδα ο ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συμπεριέλαβε τη διάρρεια ανάμεσα στις επιπλοκές από τον εμβολιασμό αυτό. Υπάρχουν αρκετά. Θα πρέπει, κύριε Λιονί, σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως αυτές του 35χρονου τα διαδικαστικά να κυλούν λίγο πιο γρήγορα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αυτού. Κοιτάτε, ή δεν έχει σημασία ο χρόνος κατάθεσης της κίτρινης κάρτας, επειδή εδώ μιλάμε για μια πολύ ρευστή κατάσταση, την οποία παρακολουθούν έτσι κι αλλιώς οι επιστήμονες. Δεν είναι ουσιώδες το να κατατίθεται η κίτρινη κάρτα άμεσα. Θα ήθελα να ρωτήσω και δεν είναι ρητορικό. Πρώτον και ο ομιλών
είναι από εκείνους που δεν δίδασκε μέχρι τώρα στο βαθμό που θα έπρεπε την κίτρινη κάρτα. Και εκτιμώ ότι ένα πολύ μικρό μέρος των υγειονομικών έχει πρόσβαση στην κίτρινη κάρτα, έχει ένα password. Νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι από αυτή την εμπειρία και ίσως και να είναι και το μήνυμα αυτής της συζήτησής μας.